Όλοι ξέρουν ότι κατά τη λειτουργία του εργοστασίου του των μονάδων, πληττόμενη περιοχή είναι ο Δήμος της Μεγαλόπολης. Εμείς υποστήκαμε τις συνέπειες της ρήπασης του περιβάλλοντος. Εμείς υποστήκαμε τις συνέπειες της μόλισης του περιβάλλοντος. Κραυγή Αγωνία υψώνει η Δημοτική Αρχή Μεγαλόπολη για τη μετάβαση στη μεταλλιγνητική περίοδο, καθώ το προσχέδιο, το οποίο είναι υποδιαβούλευση, περιέχει του όρου άμεσα και έμεσα πληττόμενε περιοχέ, βάζοντα τα προνόμια και άλλου όμορου Δήμου. Ο Δήμαρχο Μεγαλόπολη εκφράζει την ανησυχία του, καθώ είναι ορατά τα εμπόδια προ τη δίκαιη και ομαλή μετάβαση και ζητάει να εξασφαλιστούν συγκεκριμένε δεσμεύσει. Το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση Δεσμευτικά μένει για τη Μεγαλόπολη. Δεύτερον, το ταμείο, το πράσινο ταμείο και το λιγνητόσιμο. Δύο πόροι που ήταν εξασφαλισμένοι πόροι της Μεγαλόπολης. Επί 25 χρόνια ο λιγνητικός πόρος και το πράσινο ταμείο αποκλειστικά τα τελευταία χρόνια είναι για τη Μεγαλόπολη, την Κοζάνη, τη Φλόρινα που πλήττονται. Τώρα λοιπόν βλέπουμε στην ίδια σελίδα των χρηματοδοτικών μέσων με αστεράκια ότι αυτοί οι πόροι εν δυνάμει μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τους άλλους Δήμους. Αυτό δεν είναι σύν για το Δήμο, είναι κάτι που του αφαιρείται. Είναι κάτι που ήταν δεδομένο και δεν μπορεί επουδενή να δεχτούμε ότι αυτοί οι δύο πόροι μπορεί να πάνε και για τους υπόλοιπου Δήμους. Θέλουμε να γίνει δέσμευση της πολιτείας ότι το επιχειρηματικό μας πάρκο θα κατασκευαστεί με ταχύτητα τους ρυθμούς. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει αργοπορία, ήδη βέβαια ο χώρος, ο χώρος έγινε σαφής ότι θα είναι ο καινούργιος χώρος των 1700 στρεμάτων. Ζητάμε λοιπόν οι διαδικασίες να γίνουν γρήγορα, να, ξεπα... να ξεπεραστούν όροι και δυσκολίες που μπαίνουν. Η έλλειψη υποδομών είναι ανασταλτικός παράγοντας για επενδύσεις, κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα. Ξέρετε, οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή ασχολούνταν πάρα πολύ με τον πρωτογενή τομέα, είχαν τα χτήματά του, στα χωράφια του. Με το που δόθηκε το αίρισμα και έγιναν οι πάλι τη ΔΕΗ, μοιραία τα παράτησαν. Αυτά τώρα έχουν γίνει δασικά και από τι παρυφέ τη πόλη και μετά δεν μπορούμε να βρούμε χώρου για να χρησιμοποιηθούν για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε ζητήσει και ζητάμε να γίνει δέσμευση να αποδεσμευτούν χώροι που να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Ζητάμε λοιπόν να γίνει παρέμβαση και η ΔΕΗ να παραχωρήσει από τα 50.000 στρέμματα που έχει. Αν αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ τα 1.000 στρέμματα μπορούσε να τα δώσει, μπορούσαν να αναπτυχθούν δύο-τρει εταιρείε που οι επιχειρηματίε του είναι έτοιμοι να επενδύσουν. Και έχουν κάνει σαφή την πρόθεσή του και σε εμά και στη ΔΕΗ. Από εκεί βέβαια παίρνουμε άρνηση. Υπάρχει στην επέκταση ρήτρα μετάβαση με απόφαση του ΙΠΕΝ, το πλαίσιο προτεραιότητα στην αξιολόγηση προσφορών σύνδεση από ΔΔΕ και ΑΔΙΕ για τι επηρεαζόμενε περιοχέ. Και εκεί υπάρχει ειδικό κατάλογο προτεραιότητας για επενδύσει σε φωτοβολταϊκά μέσα στον πυρήνα τη ΖΑΠ, δηλαδή αποκλειστικά για τη ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν αποκλείονται οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης από τη δυνατότητα του Δήμου της Μεγαλόπολης από τη δυνατότητα να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από επιχειρηματίες και από κατοίκους της περιοχής. Η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου ο Δήμος Μεγαλόπολης να είναι το κέντρο της μεταλληγνητικής εποχής. Θα κάνουμε τα πάντα και όταν λέω τα πάντα εννοώ τα πάντα. Στο, στο επίπεδο του δυνατού και σε ό,τι ο νόμος μας δίνει για να μείνει η Μεγαλόπολη το κέντρο της απολιγνητοποίησης όλοι μιλάνε για Μεγαλόπολη δεν μιλάει κανείς για αποκατάσταση των όμορων δήμων τώρα αν από τη σχέση τη γειτονική που έχουν μπορούν να επωφεληθούν και αυτοί δεν είναι κακό αφού όμως πρώτα αποκατασταθεί η τάξη και η τάξη λέγεται απολιγνητοποίηση και βήμα στο και απο, και το επόμενο βήμα της πόλης και του δήμου της μεγαλόπολης.